αίμα μου. Τι είναι αυτό. Μπορώ και το νιώθω. Νιώθω τα πάντα. Όχι! Δεν σταμάτας να παρεμβαίνεις στη ζωή μου! Απλώς ήθελα να σε προστατεύσω. Εγώ... Έχω κάνει πολλά λάθη. Ναι, καλύτερη. Όχι, 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 το αγόρι μου. Το μικρό γλυκό μου αγόρι. Hey guys, Μιχάλης εδώ. Λοιπόν, αφού έχω κάνει ήδη ένα βίντεο όπου μιλούσα για την ιστορία του Μπάλιντουρα από τον God of War, δεν θα κάνω άλλο, μη φοβάστε. Ε, Μια και μίλησα για την ιστορία του από τον God of War πάντα, ήρθε η ώρα να δούμε αν αυτό ο χαρακτήρα υπάρχει και στη μυθολογία. Γιατί είχα υποσχεθεί ότι θα ξαναμιλήσω γι' αυτόν σε κάποιο βίντεο. Θα σας πω αν στη μυθολογία υπάρχει Αν τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν με το πως τον βλέπουμε στη μυθολογία Και ποιο ήταν το τέλος του Ξέρω ότι εν αυτό είναι το δεύτερο βίντεο με μυθολογία που κάνω Με κανονική μυθολογία Όχι από το God of God, από βιντεοπαιχνίδια και συγκεκριμένα με νορβηγική Κοιτάξτε, ξέρω ότι στο προηγούμενο βίντεο σα συνήθισα να σας δείχνω διάφορες εικόνες που δείχναν τους θεούς πιο αρχαίους, σε πιο αρχαίες ζωγραφιές και δεν σας έδειχνα σκηνές από βιντεοπαιχνίδια για να καταλάβετε ότι μιλάω για τη μυθολογία αλλά σκέφτηκα ότι αφού θα συγκρίνω αυτό το χαρακτήρα με το χαρακτήρα από τη μυθολογία θα ήταν πιο ενδιαφέρον να σας έδειχνε και κάποιες σκηνέ του Οπότε χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο Αν θες να δεις το βίντεο που έχω μιλήσει για την ιστορία του Μπορείς να γράψεις Μιχαήλες η ιστορία του Μπάλντουρ Λοιπόν Λοιπόν Τώρα ήρθε η ώρα για να μιλήσουμε για την ιστορία του Μπάλντουρ Αρχικά Ήρθε η ώρα να διορθώσω ένα λάθος που είχα κάνει σε ένα άλλο βίντεο Στο βίντεο που έβαλα του θεούς της Νορβηγίας από τον God of War, με, τους θεού, με τους Έλληνες θεούς από τον God of War να παλέψουν Είχα πει ότι νομίζω πως ήταν θεός του φωτός Τελικά έκανα λάθος Δεν έχει κάποια τέτοια σχέση Α, Ακούστε παιδιά τι θεός ήταν ο Μπάλντουρ ο Μπάλντουρ ήταν θεός της αθωότητας Ήταν ο πιο όμορφος και γλυκός θεός Ήταν θεός της ειρήνης και τέτοια Αν είναι δυνατόν στον Κόταυγορ τον είδαμε να μοιάζει σαν μεθύστακας που πήρε κοκαίνη Και στην πραγματικότητα ήταν ο γλυκούλης ειρηνιστής θεός και εμείς νομίζαμε ότι ο Τύρι ήταν ο ειρηνιστής. Ρε ο θεός της αγνότητας που, πήγε να, σκ... που στον God of War πήγε να σκοτώσει τη μάνα του Ναι αυτά θέλουμε God of War. Τώρα σχετικά με το αν πέθανε και πως θα μιλήσουμε στη συνέχεια Λοιπόν αρχικά να πούμε και κάποια πράγματα όπως πάμε για το Baldur στο βιντεοπαιχνίδι μας έδειξαν ότι είναι αθάνατος και ότι δεν νιώθει καθόλου πόνο λόγω του ότι η μητέρα του του έκανε ένα ξόρκι. Λοιπόν ε, κάτι άλλο για τον Μπάλντουρ ο λόγος που ήταν από τους πιο όμορφους θεούς ή μάλλον ομορφότερος. Είναι επειδή ήταν θεός της ομορφιάς, όπως σας είπα, της αγνότητας, της χαράς, της αθωότητας. Αυτός ο τύπος, ναι, σίγου, σίγουρα στον God of War ήταν πολύ χαρούμενος. Ρε, πιο καταθλιπτικό θεό δεν είχα δει στον God of War. Και διαβάζω στη μυθολογία τι ήταν και μου ήρθε να βάλω τα γέλια ξέρω εγώ σε φάση. Δηλαδή ο τύπος μισούσε τόσο τη ζωή που ψάχνει κάποιον να το σκοτώσει... ...ενώ στη μυθολογία όλος ο κόσμος ήταν στεναχωρημένος χωρίς αυτόν. Τέλος πάντων... ...λοιπόν... Ε, ...ο Μπάλντουρ... ...όπως είπα... ...όπως είπα για τον Μπάλντουρ... ...βασικά δεν είπα τώρα θα πω... ...είναι ο δεύτερος γιος του Οντιν... Λογικά είναι ο μικρός αδελφός του Θορ νομίζω. Αν κάνω κάποιο λάθος θα το διορθώσω σε κάποιο άλλο βίντεο. Ε, ε, επίσης το ξέρατε ότι ο Μπάλντουρ είχε και σύζυγος. Η σύζυγος του Μπάλντουρ ονομαζόταν Νάνα νομίζω έτσι. Και επίση ο Μπάλντουρ είχε ένα γιο το οποίο το λέγανε Φορσέρτη. Νομίζω κάπω έτσι. Ε, κάτι άλλο για τον Μπάλντουρ. Κάτι άλλο για τον Μπάλντουρ να πούμε. Ότι είχε ένα πλοίο το οποίο το πλοίο του ήταν το μεγαλύτερο πλοίο που φτιάχτηκε ποτέ. Βασικά με ένα τέτοιο πλοίο θα μπορούσε να είναι και θεός της θάλασσας. Αλλά όχι. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι η μυθολογία μας είναι από τις λίγες που έχουν θεό τη θάλασσα για κάποιο λόγο Κάτι άλλο για το Μπάλιντουρ είναι ότι βασικά ξέρετε κάτι Αυτό που ήθελα να πω θα το πω στο τέλος γιατί άμα το πω τώρα θα είναι spoiler Λοιπόν να πω ότι ο Μπάλιντουρ έβλεπε συχνά όνειρα τα οποία έδειχναν ότι θα πεθάνει και τα όνειρα του ήταν συνήθως προφητικά Ούτω από όλο να συνατάνε. Για να καταλάβετε γιατί Θεό μιλάμε Αυτός μιλάμε είναι όλοι θεοί μαζί Τέλος πάντων Οπότε αφού τα όνειρά του συνήθως ήταν προφητικά Και έβλεπε ότι θα πεθάνει Αυτό του προκάλεσε θλίψη Μωρέ αν έβλεπε ένα τέτοιο όνειρο στον κότα αυγόρι Είμαι σίγουρος ότι θα πέταγε από τη χαρά του Επίσης τη μητέρα του στο βιντεοπαιχνίδι τη λένε Φρέγια, αλλά στη μυθολογία νομίζω τη λένε Φρίγκα. Κοιτάξτε, επειδή πολλά ονόματα στη μυθολογία της Νορβηγιάς είναι σχεδόν ίδια ή απλά μπέρδεψαν το όνομα με κάποια άλλη θεά ή απλώς άλλαξαν λίγο το όνομα. Η μητέρα του Μπαλντούρ, η Frigga, επειδή τον λάτρευε και δεν ήθελε να πεθάνει για να σιγουρευτεί ότι δεν θα πεθάνει, ζήτησε από όλα τα αντικείμενα στη γη να του ορκιστούν ότι δεν θα σκοτώσουν το γιο τη. Τι πέτρε, τα δέντρα, το μέταλλο, που δεν ξέρω πώ τα έβαλε να ορκιστούν όλα τα ψυχαντικείμενα, αλλά για μυθολογία μιλάμε. Οπότε ναι, όλα τα αντικείμενα ορκίστηκαν ότι δεν θα, πει, ορκίστηκαν ότι δεν θα πειράξουν το γιο τη. Και, το, και τώρα που τα είπαμε όλα αυτά, ήρθε η ώρα να δούμε αν ο θάνατος του Μπάλντουρ στο βιντεοπαιχνίδι είχε κάποια σχέση με το θάνατό του στη μυθολογία. Ήταν ίδιος ο θάνατος, είχε κάποια ομοιότητα ή ήταν εντελώς διαφορετικά. Μυθολογ... Στη... Στον God of War βλέπουμε να χτυπάει τον Αντρέα... ...ρίχνοντάς του ένα μπουκετίδι στο στομάχι... ...και μετά να τον τρυπάει ένα βέλος το οποίο ήταν από ένα υλικό των γιγάντων νομίζω το οποίο έσπασε το ξόρκι της φρέγιας στη μυθολογία τώρα έχει κάποια ομοιότητα λοιπόν η φρέγια βλέπετε μόνο σε ένα αντικείμενο δεν είχε πάει να ορκιστεί το οποίο ήταν ένα είδος αγριόχορτου που λεγόταν νομίζω γκί δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το φυτό Το οποίο ήταν πολύ ασήμαντο Πολύ μικρό Δεν ανησυχούσε γενικά Οπότε Στη συνέχεια όταν οι θεοί Είδαν ότι ο Μπάλντουρ Όλα τα αντικείμενα του είχαν ορκιστεί Ότι δεν θα τον πειράξουν Παίζανε μαζί του Του πετούσαν αντικείμενα Ακόμα και ο Θόρ πήγε να το χτυπήσει με το σφυρί του, αλλά στόχισε. Λοιπόν, σας είπα ήδη πολλά πράγματα, νομίζω, για το ότι ο Μπάλτουρ είχε οραματιστεί το θάνατό του στον ύπνο του, για το ότι οι παίζανε με αυτόν. Όμως βλέπετε ο Λόκη είχε πάει νομίζω είχε αλλάξει τη μορφή του και είχε ρωτήσει τη μητέρα του Μπάλντουρ αν και σίγουρα σε όλα τα αντικείμενα η οποία του αποκάλυψε ότι μόνο σε αυτό το αγριό χορτό δεν, είχε, δεν του είχε ζητήσει να ορκιστεί και αυτός πήγε και εκεί όπου διασκεδάζαν όλοι οι θέοι και βρήκε τον τυφλό αδελφό του Μπάλντουρ, ναι είχε και αδελφό. Λοιπόν, οπότε όπως είπε ο Λόκη πήγε στον τυφλό αδελφό του Μπάλντουρ, ο οποίος δεν μπορούσε να συμμετέχει στο παιχνίδι πέτα πράγματα πάνω στο Μπάλντουρ, που μάλλον κάπως έτσι θα τον ε γιατί ήταν τυφλός όπως είπαμε και δεν καταλάβαινε λογικά κάτι συνέβαινε. Ο Λόκι όμως του πω ότι θα τον βοηθήσει Και του δώσε ένα βελάκι φτιαγμένο Από αυτό το αγριόχαρτο, αγριόχορτο Το γκί Και του είπε πέτα το μόλι τη δύναμη Αυτός που ήταν τυφλός το πέταξε Και παρόλο που ήταν τυφλός βρήκε το στόχο του Με αποτέλεσμα... Με αποτέλεσμα ο Μπάλντουρ να σκοτωθεί από αυτό το βέλος όμως παρόλα αυτά, οι Θεοί προσπάθησαν να πάνε στον κόσμο των νεκρών και να τον ζητήσουν πίσω. Και η Χέλ που ήταν εκεί είπε ότι αν, ε, ότι αν όλα τα πλάσματα είναι όντω δυστυχισμένα με το χαμό του, θα τον φέρει πίσω. Αλλά αν στο και να ε, δεν έχει πρόβλημα που πέθανε, του, τότε θα τον κρατήσει εκεί για πάντα με αποτέλεσμα ο... να πάνε να ρωτήσουν όλα τα πλάσματα ο Πολόκι προφανώς δεν θα είχε πρόβλημα αφού αυτός τον σκότωσε οπότε ο Μπάλντουρ πέθανε για να μην σας τα πολυλογώ και μάλιστα ο θάνατός του λένε ότι ήταν ένας από τους κρίκους που οδήγησε στο Ragnarok. Τι λέτε, το επόμενο βίντεο να είναι για το Ragnarok στο επόμενο βίντεο μήπως πρέπει να μιλήσω για το πως πέθαναν τα παιδιά του Λόκη ή αν κατέστρεψαν το Άσγκαρτ ή αν δεν πέθαναν ή αν έμειναν φυλακισμένα ή αν έφτιαξαν τις ζωές τους πως κατέληξαν τα παιδ... τελικά τα παιδιά του που σας είχα ξαναμιλήσει για αυτό σε άλλο βίντεο να μιλήσουμε τελικά για το αν κάποιοι θεοί κατάφεραν να αναστηθούν ή να μην πεθάνουν για το πως πέθαναν για το τι απέγιναν τελικά οι άνθρωποι θέλετε το επόμενο βίντεο να είναι για το Ragnarok έχετε κάποιον άλλο μύθο για τον οποίο θέλετε να σας μιλήσω αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο κάντε ένα like αν σας άρεσε εγγραφή πατήστε και το κουδουνάκι σας είπα για το πως πέθανε τελικά ο Baldur ξέρετε κάτι από ένα βέλος, από ένα ειδικό πράσινο υλικό πέθανε και ο Μπάλντουρ στον Κόταυγόρ Οπότε είχε κάποια σχέση με τη μυθολογία Φυσικά έχει πολλές διαφορές από τη μυθολογία Εγώ επαναλαμβάνω δεν σας είπα την ιστορία του από τον Κόταυγόρ Αυτό το έχω κάνει ήδη Σας είπα απλά κάποια... Σας είπα απλά... Αφού τον γνωρίσαμε όλοι από τον Κόταυγόρ πως είναι αυτός ο Θεός στη μυθολογία όπως είπα κάντε like και και κουδουνάκι γιατί με βοηθάει αυτό ήταν το βίντεο και γεια σας